Ο λόγος της σημερινής συνέντευξης τύπου αφορά στην απόφαση που μαζί με το βοηθό Γενικό Εισαγγελέα λάβαμε ως προς τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης του αδικοχαμένου εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου, ώστε με σεβασμό στη μνήμη αυτού του παιδιού να προσπαθήσουμε να φωτίσουμε τις συνθήκες θανάτου του, όποιες και αν είναι αυτές, και αν διαφανεί ότι ευθύνονται κάποιοι για το θάνατό του, να γίνει προσπάθεια ανέβρεσής τους και αν είναι δυνατόν να οδηγηθούν στα δικαστήρια. Τα θλιβερά γεγονότα της υπόθεσης εκτιμώ πως είναι σε όλους γνωστά και δεν θεωρώ χρήσιμο να τα επαναλάβω. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι θεωρώ δυστύχημα η οποιαδήποτε οικογένεια που έχασε είτε το παιδί της είτε κάποιο άλλο μέλος της από αφύσικο θάνατο να διέρχεται για τόσα χρόνια μια τέτοια ψυχοφθόρα και συναισθηματική διαδικασία. Εύχομαι με το τέλος αυτής της διαδικασίας η οικογένεια του Θανάση να πάρει απαντήσεις στα ερωτήματα που έχει και που για 16 χρόνια την βασανίζουν. Από τη δική μας την πλευρά, η προσπάθεια μας ήταν και είναι να βοηθήσουμε στην εξέβρεση της αλήθειας, όποια και αν είναι αυτή, ώστε και η οικογένεια αλλά και η πολιτεία να νιώθουν ότι υπάρχει ξεκάθαρη κατάληξη στην τραγική αυτή υπόθεση. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, ως νομική υπηρεσία είχαμε συναντήσεις με τους γονείς του Θανάση και τους δικηγόρους της οικογένειας για να ακούσουμε τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους και να ανταλλάξουμε απόψεις για τις επόμενες ενέργειες. Συνενέσαμε στο αίτημα της οικογένειας για εκταφή των οστών του Θανάση, όπως και στη διενέργεια εξειδικευμένων επιστημονικών εξετάσεων στο ιωειδές οστό από εμπειρογνώμονες παθολογανατόμους στην Ελλάδα, ως το αίτημα του ιατροδικαστή που ενεργούσε εκ μέρους της οικογένειας κατά την εκταφή των οστών. Για την εκταφή έχουν ετοιμαστεί και μας έχουν παραδοθεί εκθέσεις από τους εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στη διαδικασία εκταφής και εξέτασης των οστών και οι οποίοι ενεργούσαν εκ μέρους της Δημοκρατίας. Οι εκθέσεις με τα πορίσματα των δύο εμπειρογνωμόνων παθολογοανατόμων που εξέτασαν το ιωειδές οστό κοινοποιήθηκαν στο γραφείο μου, όπου μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας συγκαλέσαμε τον Ιούνιο του 2021 ευρεία σύσκεψη στην παρουσία του Αρχηγού της Αστυνομίας, των επικεφαλής του ποινικού τομέα και αστικού τομέα της νομικής υπηρεσίας, αντίστοιχα, καθώς και άλλων μελών της ηγεσίας της αστυνομίας και ανακριτών, για συζήτηση των περαιτέρω ενεργειών μας. Οι εκθέσεις των δύο εμπειρογνωμόνων κοινοποιήθηκαν επίσης στον δικηγόρο της οικογένειας και στο θανατικό ανακριτή που χειρίζεται την θανατική ανάκριση. Σημειώνω πως στο παρελθόν διεξήχθησαν δύο θανατικές ανακρίσεις, ποινική ανάκριση αλλά και έρευνα του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Αρχηγείου, υπάρχουν εκθέσεις, όπως επίσης και φάκελοι με μαρτυρικό υλικό. Με βάση την αξιολόγηση από την νομική υπηρεσία όλων των στοιχείων, κρίναμε πως ενδείκνεται η λήψη περαιτέρω μέτρων διερεύνησης. Ως εκ τούτου, αποφασίσαμε την διεξαγωγή νέας ποινικής ανάκρισης αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του Θανάση Νικολάου. Ασκώντας τις εξουσίες μου, δυνάμει του εδαφίου 2, του άρθρου 4, του περιποινικής δικονομίας νόμου κεφάλαιο 155, διόρισα σήμερα ως ποινικούς ανακριτές τους δικηγόρους κυρίους Αχιλλέα Εμιλιανίδη, Σάβα Μάτσα και Αντώνη Αλεξόπουλο. Τα τρία αυτά πρόσωπα διορίστηκαν αφού λάβαμε και τις απόψεις της οικογένειας, η οποία με επιστολή του δικηγόρου τους κυρίου Λουκή Λουκαΐδη προς το γραφείο μου στις 27 Αυγούστου του 2021 ζητά τον διορισμό των πιο πάνω προσώπων ως ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών. Ο κύριος Εμιλιανίδης είναι διακεκριμένος δικηγόρος και κοσμήτορας της Νομικής Σχολής Ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Κύπρο. Ο κύριος Μάτσας, επίσης γνωστός δικηγόρος, διατέλεσε εισαγγελέας της Δημοκρατίας, επικεφαλής του ποινικού τομέα για 10 χρόνια. Και ο κύριος Αλεξόπουλος, υπεύθυνος του δικαστηριακού τμήματος δικηγορικού οίκου στην Κύπρο με γραφεία στο εξωτερικό. Έχει διδάξει επίσης σε κολέγιο στην Κύπρο. Πιστεύουμε ότι οφείλαμε στη μνήμη αυτού του παιδιού
να προχωρήσουμε ξανά με το διορισμό ποινικών ανακριτών. Διότι όπως είπα και παλαιότερα, ενδιαφέρει και εμάς και την κοινωνία όλη να ρίξουμε φως στο πώς το παιδί αυτό δυστυχώς κατέληξε. Δεν είναι μόνο απέτηση της οικογένειας. Είναι απέτηση της κοινωνίας ολόκληρης και υποχρέωση του κράτους. Η ευχή μας είναι να υπάρξει κατάληξη με ασφαλή συμπεράσματα, όποια και αν είναι αυτά, και η ψυχή του άτυχου Θανάση να αναπαυθεί. Ευχαριστώ πολύ.